18 πτώματα που ανήκουν πιθανότατα σε παράτυπους μετανάστες εντόπισαν πυροσβέστες το μεσημέρι της Τρίτης, οι οποίοι επιχειρούν στην μεγάλη πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης στο νομό Εύρου. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί από το Σάββατο 19 Αυγούστου και μένεται ακατάπαυστα και σχεδόν ανεξέλεγκτα όλες αυτές τις ημέρες. Τα 18 πτώματα που εντοπίστηκαν ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε 19, καθώς τις προηγούμενες ημέρες στα μέτωπα των πυρκαγιών εντοπίστηκε ακόμα ένα πτώμα που ανήκει σε άνδρα και κατά πάσα πιθανότητα σε παράτυπο μετανάστη. Εξαιτίας της πολύ μεγάλης πυρκαγιάς και της πολύ μεγάλης έκτασης του μετόπου, ολόκληρος ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης καλύπτεται από ένα πέπλο καπνού, το οποίο δεν υποχωρεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ αναπεριόδους σημειώνεται και βροχή εντός πολλών εισαγωγικών από στάχτη. Μία από τις συγκλονιστικότερες στιγμές κατά τη διάρκεια όλου αυτού του τραγικού φαινομένου που πλήττει τον νομό Εύρου ήταν η εκένωση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, η οποία συνέβη κατόπιν μιας πολύ συντονισμένης επιχείρησης από το Υπουργείο Υγείας το βράδυ της Δευτέρας. Ο κύριος όγκος των ασθενών που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μεταφέρθηκαν με πλοίο, το πλοίο Αδαμάντιος Κορέης, στο νοσοκομείο της Καβάλας, ενώ τα υπόλοιπα περιστατικά διανεμήθηκαν σε Ξάνθη, Κομωτινή και Καβάλα, αλλά πάντως σε νοσοκομεία και μονάδες υγείας που ανήκουν διοικητικά στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια.